Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, της Κυριακής δηλαδή, συμμετέχω ως υποψήφιος βουλευτής του ψηφοδέλτιου της Περιφερειακής Ενότητας του Κινήματος Αλλαγής. Συμμετέχω και στηρίζω το κίνημα αλλαγής βασικά για ένα λόγο. Είμαι Πασόκ. Αυτό. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Ανδρέα Παπανδρέου στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 και θεωρώ ότι είναι και άλλοι εδώ, ο Αργύρης, ο Γιάννης, ο Ηλίας, είμαστε πολλοί που ανταποκριθήκαν και την μέρα τους βλέπω γύρω και θεωρώ ύψιστο τίτλο τιμής ότι είμαι ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ από το οποίο δεν έφυγα ποτέ ούτε μία μέρα. Δεν είμαι αντίθετος και νομίζω είναι γνωστό σε τούτη την πόλη και σε τούτη την πλατεία. Δεν είμαι καθόλου αντίθετος. Ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει με τις συνεργασίες. Βρίσκονται, όπως είπα, των αντίον στο πολιτικό μου DNA οι συνεργασίες. Στα φοιτητικά μου χρόνια υπήρξα πρόεδρος στη σχολή μου και πρόεδρος των Κοζανητών φοιτητών, με τις εκπροσωπώντας την Προεδρία τη συνεργασία της ΠΑΣΠ με άλλες προοδευτικές φοιτητικές παρατάξεις. Εκλέχθηκα 5 φορές δήμαρχος Κοζάνης με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του συνασπισμού και 2 φορές πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων με τη συνεργασία των ίδιων δυνάμεων. ΠΑΣΟΚ συνασπισμού δηλαδή. Γνωρίζω λοιπόν άριστα τη χρησιμότητα και κυρίως τη δυναμική που έχουν οι συνεργασίες και ξέρω να τις τιμώ μέσα από την ισοτιμία τους και να τις υπηρετώ. Είμαι όμως αντίθετος σε όλη αυτή τη φιλολογία και τη συζήτηση των τελευταίων ετών και κρατάει πολλά χρόνια δυστυχώς, που περιστρέφεται γύρω από την αλλαγή του ονόματος και των συμβόλων του ΠΑΣΟΚ. Πίσω από τις κατά καιρούς βαρύγδουπες διαπιστώσεις και δηλώσεις διαφόρων υποκρίνεται ένα και μόνο: η αδυναμία διατύπωσης πολιτικής πρότασης και τίποτα περισσότερο. Φυσικά και υπήρξαν προκλητικές συμπεριφορές στελεχών και φαινόμενα διαφθοράς και ακραίες διαφθοράς κάποιες φορές στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, μόνο που όλα αυτά δεν αποτελούν συλλογικά αδικήματα και δεν αφορούν τον τίμιο κόσμο της παράταξης για να κουβαλάει τέτοια βάρη κάποιον επίορκο που λέρωσαν το όνομα και την τιμή του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι λοιπόν συλλογικά αδικήματα, αλλά πρέπει να πούμε που οφείλονται.